Λοιπόν, συγχαρητήρια για την νίκη και για την πρόκριση. Είδαμε σήμερα δημιουργήθηκαν συνθήκες για μια πολύ εύκολη επικράτηση, αλλά στην τελευταία περίοδο έγινε μια μίνι ανατροπή. Σκεφτήκατε εκείνη τη στιγμή, κατά τη διάρκεια της τέταρτης περίοδου, τον ημιτελικό? Καλησπέρα καταρχήν. Εντάξει, νομίζω χαλαρώσαμε και δεν υποτίθεται που σημαίνει αυτό. Έχουμε δείξει άσχολες να είμαστε μπροστά 20 πόντους και να βρισκόμαστε να είναι το μάτς 5-6 πόντους. Δεν επιτρέπονται αυτά τα κενά διαστήματα, ειδικά στο αυριανό μάτς. Εντάξει, νομίζω ότι σκεφτόμασταν τον ημιτελικό, κάθε μάτς ξεχωριστό. Αύριο θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι για σάλιδα, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και να μακάρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Αίγυπτο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα το παλέψουμε. Υπάρχουν κάποια διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που πιστεύεις ότι θα ανατρέψει αύριο την κατάσταση και θα διεκδικηθεί μια νίκη και η πρόκριση στον τελικό? Σίγουρα, όπως είπες, έχουμε ένα αρνητικό σερί απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένας ημιτελικός, τελικός μέσα σε εισαγωγικά. Και σε τέτοια μάτς, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όλοι ξέρουμε ότι όλα μπορεί να γίνουν. Μακάρι, το έχουμε λιγότερο από 20 ώρες να ξεκουραστούμε, να είμαστε έτοιμοι να δούμε τα βίντεο, τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Ελπίζω ο καθένας να παραμείνει στο ρόλο του και να μπορέσουμε σίγουρα Ολυμπιακός. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να τους περιορίσουμε και να φτάσουμε καταφέρουμε να φτάσουμε στη νίκη. Αν θα μας έλεγες ένα στοιχείο αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, που θα έκανε τη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια για το μάτς με τον Ολυμπιακό, ποιο θα ήταν αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ενέργεια και για τα σάλλοντα, γιατί χαλαρώνουμε, όπως είχαμε και σήμερα, όπως μάλλον έχουμε δει και στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό και στο άκαμα το τελευταίο μάτς. Στα πρώτα 10 λεπτά είμαστε καλοί, να χαλαρώσαμε πάλι. Τι να πω, μακάρι να έχουμε ενέργεια, να βγάλουμε ενέργεια μέσα στο παρκέ, να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Γιατί 5-10 λεπτά με τον Ολυμπιακό δεν φτάνουν, πρέπει να είσαι 40 λεπτά συγκεντρωμένος. Αυτό. Καλή επιτυχία. Είστε καλά.